Και μόνο. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Με μεγάλη καθυστέρηση σήμερα, αλλά κατανοείται ότι η ανάγκη του σχολιασμού και του ρεπορτάζ μετά τον αγώνα προείχε. Είστε συντονισμένοι στον Όβα Πορεφέμου, 94,6. Ακούτε το Goodwill Fight Lab. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12 με τον Τάκι Μπουλή στη ρυθμίση των ήχων για τις μουσικές επιλογές. Το Σταύρο Χονδροφήμου στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2.10.95.79.283.4 και 5 τα τηλέφωνα για να μιλήσετε από τις 12 μέχρι και τις 2 με τον Κώστα και Τσετζόγλου, ο οποίος ακολουθεί σήμερα. Εκτάκτος λόγω και του παιχνιδιού. Για να στείλετε τα μηνύματά σας εδώ στο σταθμό και την εκπομπή, υπάρχουν δύο τρόποι. Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας, γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα. Πληκτρολογείτε αυτό που θέλετε να πείτε και το στέλνετε στον αριθμό 19.000 με χρέωση 1,23. Αλλιώς μέσω ίντερνετ www.sportfile.gr. Πάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα θα δείτε ένα link με τίτλο Live Radio. Κλικάροντας εκεί ανοίγει καινούργια σελίδα, στην οποία θα δείτε ένα κενό πεδίο στο οποίο μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Εάν το μήνυμά σας είναι πάνω από 200 χαρακτήρες, ότι υπάρχει περιορισμό στο πεδίο, πρέπει να το σπάσετε και να το στείλετε σε περισσότερα και αριθμημένα. Αλλιώς μαζεύετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και μας στέλνετε μέσω email στη διεύθυνση rama05.gr. Από εκεί πέρα www.fightlab.gr για περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση και συζήτηση βεβαίως στο forum του Fight Lab, και τέλος στο Fight Lab καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στην κεντρική σελίδα του Sport FM με τη στήλη στα χαρακόμματα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα και πάμε να δούμε το στοίχημα. Το έχουμε αφήσει. Καταρχάς να πούμε όλα τα μέχρι στιγμής τελικά γρήγορα. 4,69 Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 διπλό το ημίχρονο, 4,70 West Ham Cardiff 3-0 άσος από ημίχρονο, 4,71 Wrexham Luton 2-1 διπλό το ημίχρονο, 4,78 Σονταρίς και Midland 1-1 άσος στο ημίχρονο, 4,72 Lille Caen 3-0 άσος από ημίχρονο, 4,73 Lorient Dijon 0-0, 4,74 Auxerre Bordeaux 2-4 διπλό από ημίχρονο, 4,75 Saint-Étienne Marseille 0-0, 4,76 Sochaux Nancy 1-0 χ το ημίχρονο, 4,77 Toulouse Nice 0-0, 4,79 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0 άσος από ημίχρονο, 4,80 Γκούμπιο Γιούβε Στάμπια και 4,81 Μπραμ Βίκινγκ 0-0, 4,82 Γκάις Μιάλμπι 2-2 Χ και το ημίχρονο, 4,83 Έρεμπρο Κάλμαν 0-1 από ημίχρονο, 4,84 Γιόνσεπινγκ Άγγερ Χόμς 2-2 Άσος το ημίχρονο, 4,85 Έστερ Χάμστατ 2-1 Χ το ημίχρονο, 4,86 Τρέλεμπορκ Ουμέα 4-2 Άσος από ημίχρονο και 4,87 Ελφσπορκ Γκέτεμπορκ 1-0 από ημίχρονο. Στα 5 παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη έχουμε τα εξής: το 4,88 Ρέμς Μονακό είναι στο 2-0, 4,89 Χιμπέρνιαμ Φέρμλιν 3-0, 4,90 Blackburn Wigan 0-0, 4,91 Ρεν Μομπελιέ 0-2 και 4,92 Τωρίνο Πάντοβα 2-0. Ωραία. Νομίζω ότι στα νέα της ημέρας, στα μη στενάχωρα νέα της ημέρας μάλλον, για να κεντρωθούμε σε κανένα ευχάριστο, εκτός αν και αυτό το οποίο θα σας διαβάσουμε εμπεριέχει ευχάριστο, αλλά ναι, ακριβώς, ναι, εμπεριέχει μέσα του εν πάση περιπτώσει ψήγματα παραπλάνησης, ναι. Είναι ότι σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, και να ζητήσουμε εκ των προτέρων συγγνώμη όχι μόνο από όσους το υποστήριξαν, αλλά κυρίως από τον Γιώργο τον Αναδολάκη, διότι χάθηκε μια πολύτιμη ουσιαστικά ερώτηση στη Βουλή, και δυστυχώς ένα θέμα για το οποίο πάλεψε. Το Γενικό λοιπόν Επιτελείο Αεροπορίας απάντησε σε όλα αυτά τα μηνύματα που δέχεται κατά καιρούς περί ψεκασμών με το εξής, λέγοντας το εξής σε ανακοίνωση. Πρώτον, καμία πτήση ψεκασμού με χημικές ουσίες δεν εκτελείται πάνω από ελληνικό έδαφος, εκτός ελάχιστον που αφορούν ψεκασμού σε περιορισμένες περιοχές σε πολύ χαμηλό ύψος, οι οποίες πάντως δεν έχουν αρχίσει για το 12. Δεύτερον, τα λευκά ίχνη που παρατηρούνται και ενδεχόμενα προκαλούν ανησυχία αποτελούνται από νερό υπό τη μορφή σταγονιδίων ή μικροσκοπικών παγοκριστάλλων και οφείλονται στη συμπίκνωση των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια των πολιτικών αεροσκαφών, τα οποία κινούνται σε αεροδιαδρόμους άνωθεν της χώρας μας. Τρίτον, η συμπίκνωση των υδρατμών των καυσαερίων αποτελεί φυσικό φαινόμενο και οφείλεται στη χαμηλή θερμοκρασία του αέρα στα μεγάλα ύψη όπου κινούνται τα αεροσκάφη αυτά. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων τις πολύ ψυχρές μέρες. Ο χρόνος κατά τον οποίο είναι ορατά τα ίχνη συμπίκνωσης μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στο ύψος πτήσης. Και τέταρτον, οι πτήσεις των αεροσκαφών αυτών εγκρίνονται και ελέγχονται ανα πάσα στιγμή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας μας, ενώ η πολεμική αεροπορία εξασφαλίζει ότι δεν εισέρχεται άλλο ίχνος στον ελληνικό εναέριο χώρο για άλλη δραστηριότητα. Τώρα αυτό είναι πολύ καλό ή πολύ κακό που λέμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε μπορεί να παρατηρηθεί και στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων. Μπορεί να πει κάποιος ότι μας ψεκάζουν και με τα αυτοκίνητα. Βρεάς όταν κάνει κρυό, κατάλαβα, αλλά θα σκεφτεί ο άλλος και δικαιολογημένα. Λες. Λες να. Εμείς αυτή τη στιγμή αναφέρουμε όσο οφείλουμε το ρεπορτάζ, αναφέρουμε την επίσημη απάντηση. Με κάποιο ότι εμείς τα λέμε και δεν μας απαντάνε τίποτα κτλ. Άρα μας ψεκάζουν. Δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Δημοσιογραφικά παίρνουμε τις αποστάσεις μας. Ο λαός κρίνει, ο λαός καταλαβαίνει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτά να τα λέμε. Επίσης ο λαός κρίνει και ο λαός καταλαβαίνει τώρα που λες. Δεν ξέρω αν είχε να διαβάσεις μια δήλωση, νομίζω είναι του κυρίου Γκαλιάνη στη Μίλαν. Ναι. Που λέει: έχουμε δύο ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, ναι, τον Ζλάταν και τον Τιάγο Σίλβα, και θα φροντίσουμε αυτοί οι παίκτες να παραμείνουν. Και ρωτώ, είσαι ποδοσφαιριστής της Μίλαν και δεν είσαι ένας από αυτούς τους δύο. Ναι. Πώς αισθάνεσαι σήμερα? Δηλαδή, έχουμε τον Ζλάταν και τον Τιάγο Σίλβα, μάλιστα, και έχουμε και κάτι άλλο εκεί. Ξέρεις, έχουμε και τις μαλάκες γύρω-γύρω. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα σαν να λέει. Και τα λιμά, έχουμε εκεί και κάτι εκεί να συμπληρώνει την εντεκάδα. Νομίζω ότι αισθάνεσαι ότι θες κάπου στη βούλα του κέντρου, στο σαν σιέρο, κάποιος να πακτώσει τον Γκαλιάνη και να περνάει ένας και να τον πατάει στο κεφάλι, μέχρι να φτάσει στο κεφάλι του να θυμίζει την μπάλα στη σέντρα. Ναι. Γιατί δεν είναι όμορφα αυτό το πράγμα. Όχι, το περιγράφεις ωραία δηλαδή και γλυκά, ρε παιδί. Ναι, ανθρώπινα πάνω απ' όλα. Ναι. Ανθρώπινα. Δηλαδή, ξέρεις, μιλάμε για τη Μίλαν, δεν μιλάμε για μια ομάδα, ξέρω εγώ, που έτυχε να έχει δύο παιχταράδες και όλοι οι υπόλοιποι να είναι εκεί τίποτα, ξέρεις, ημιεπαγγελματίες, ψαράδες, ξέρω εγώ, λιμενικοί που το απόγευμα παίζουν και μπάρα. Και μιλάμε για τη Μίλαν. Μιλάμε για τη Μίλαν και μιλάμε για τη Μίλαν, ας πούμε, που έφτασε να διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι, ξέρω εγώ, το τέλος του καμπιονάτου. Λοιπόν, και βγαίνεις και λες στη Μίλαν ότι έχουμε αυτούς τους δύο παιχταράδες, τους οποίους θα κοιτάξουμε. Ξέρω, ο Πάτο πώς να αισθάνεται. Που είναι και ο γαμπρός του αφεντικού, δεν είναι ο ένας όποιος Πάτο. Σωστό. Ο μικρός Πιερώτος Ρομπίνιο πώς να αισθάνεται. Το εγώ του δεν έχει πληγωθεί που τον βάζουν, ας πούμε, με τους υπόλοιπους μαζί, με τους αμπροζίνιδες και με τους αμπατέδες. Μήπως διευκρίνησε επειδή ξεγολύουν, αλλά όχι, δεν λήγουν τα συμβόλαια. Κανένα συμβόλαιο. Απλά ήθελα να πει ότι αυτοί δεν απολυθούν, δεν υπάρχει κανένα θέμα, ότι μαζί θα προχωρήσουμε κτλ. Ναι. Ο Ρίνο Γκατούζο τοποθετήθηκε. Δεν ξέρω εσύ, δεν τοποθετήθηκε κανείς ακόμα. Προφανώς προσπαθούν να καταλάβουν τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο Σάντρο Νέστα τοποθετήθηκε. Ο Σάντρο Νέστα θα τοποθετηθεί, ξέρω εγώ, με δύο καρπαζιές. Τουλάχιστον. Δηλαδή, ο Κέβιν Πρινς Μπόατεγκ είναι, ξέρω εγώ, παρακατιανός. Ο Κλάρας ο Ζέντορ, ναι, αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνει. Και ας έχουν πει ότι τελειώσει, ξέρω εγώ, κτλ. Ο Κούκου δεν θα τοποθετηθεί. Ας είναι, ρε παιδί μου, τώρα ότι είναι. Είναι ο Κούκου. Δεν θα τοποθετηθεί. Ο Κούκου πρώτα, δεν είναι. Για όνομα δηλαδή. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Φιλίππο με ξες. Βεβαίως. Κάτι να πει. Ο Αντώνιο Κασάνο, ο πολυβασανισμένος. Και εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Κασάνο. Δεν θα τοποθετηθεί. Τι να σου πω, ρε εσύ. Να σου πω για κάτι ακόμα. Τη βρίσκω ατυχέστατη δήλωση. Ατυχέστατη δηλαδή για ομάδα επίπεδου Μίλαν. Το να βγαίνει, ας πούμε, ο νούμερο 2 ή νούμερο 1 του συλλόγου. Ας πούμε νούμερο 2, γιατί ο παντοτινός νούμερο 1 είναι ο Σίλβιο. Ό,τι και να κάνει και όποιο ρόλο και να έχει. Και να λέει αυτό το πράγμα, σκέψτε σε οποιαδήποτε ομάδα, στον Ολυμπιακό, οπουδήποτε. Να βγει ένας ισχυρός και να πει ότι έχουμε δύο παίκτες top class, αυτούς συγκεκριμένα τους δύο, αυτόν και αυτόν, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, γενικά και αυτά. Πώς θα νιώσουν οι υπόλοιποι. Είναι στα όρια του ρατσισμού. Εγώ πιστεύω ότι ίσως ως εκ των παλαιότερων και γενικώς αξιοσέβαστος και για να μην δώσει πάτημα ότι εντάξει, επειδή είσαι Ιταλός και τα λοιπά, εσύ τα λες γιατί είσαι καβατζωμένος, πιστεύω ότι ο σεβάσμιος Μάριο Γέπες πρέπει να βγει και να κάνει μια δήλωση εκ μέρους των συμπαικτών του. Ναι. Όχι να βγει. Εκ μέρους δηλαδή όχι μόνο των ντόπιων, αλλά και όλων των ποδοσφαιρικών λεγεωνάριων που έχουν τιμήσει τη φανέλα. Για να πει ότι τέτοιες δηλώσεις και τέτοιες εκφράσεις χολής, πίκρας και διάκρισης δεν αρμόζουν στη μεγάλη ομάδα του Μιλάνο. Απλά επειδή είναι λίγο μικρός, δεν ξέρω αν δικαιούται να βγει να μιλήσει. Δεν έχει κλείσει ακόμα 36 εννοείς. Εντάξει, τότε λοιπόν, μόνο. Επιτριδιακά, ας πούμε, πρέπει να περιμένει να βγει κανένας άλλος να μιλήσει. Θέλω δε να σας πω ότι φυσικά και δεν είναι τυχαίο ότι δεν περιλαμβάνουμε σε όλους αυτούς που αναφέραμε το Μακ Φαμπόμελ, έτσι. Ναι. Δεν έχει να βγει να πει κάτι. Να βγει ο Πίπο, λοιπόν, που είναι ο. Τι να βγει ο Πίπο, εσύ. Τον Πίπο, ας πούμε, δεν τον δηλώσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, γίνονται τις απρέπειες με τον Πίπο. Δεν θυμάσαι που τα συζητάγαμε εδώ. Να τοποθετηθεί ο Καφού. Ο Σερζίνιο, δηλαδή η ιστορία της ομάδας. Φυσικά και υπήρχε. Φυσικά και υπήρχε. Θα είναι όμορφο αυτό. Να του πει ο Καφού ότι κύριε, όταν εγώ παραλάβανα την τρίτη μου φανέλα μέσα στη χρονιά, γιατί οι άλλες δύο είχαν λιώσει από τον καυτό μου υδρότα, εσένα είχα ρωτήσει στον δρόμο και δεν ήξερες αν φοράγε κόκκινα, μαύρα ή μπλε κίτρινα η ομάδα, κύριε Γκαλιάνη μου. Εσύ δεν έχεις το επώνυμό μου. Σου λέγανε Ευαγγελίστα και έλεγες ωραίο νέτο. Δεν έχεις ότι είμαι ο Καφού Ευαγγελίστα. Κύριε Γκαλιάνη μου. Κάτι θέλει να τους πει ο Γκαλιάνη, αλλά νομίζω ότι το λέει με πολύ λάθος τρόπο. Τι θέλει να τους πει, επιμένω, τι θέλει να τους πει, ότι ήρθε καιρό να γίνει ανανέωση. Ναι, τι? Ναι, αυτό. Τι γίνει ανανέωση στη μήνα, κύριε Γκαλιάνη μου, ξέχασέ το. Τι να κάνουμε τώρα. Ο πρόεδρος πορεύεται με τη λογική ότι αφού εγώ μπορώ να τις κάνω τις μοντέλες στις βίλες, στη Σαρδινία, μπορούν και οι παίκτες στα 37 να τρέχουν και να παίζουν. Εγώ πώς μπορώ. Πάρτε Viagra και μπείτε να παίξετε. Αυτή η λογική υπάρχει στη Μίλαν. Και κανένας Γκαλιάνη δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Όσο μπορεί ο Καβαλιέρε να καβαλάει, θα μπορούν και οι παίκτες να τρέχουν. Και ας έχουν τα μισά του χρόνια. Έτσι. Και αυτό το πράγμα είναι, δεν είναι. Έτσι, εδώ λέμε σχηματικά, είναι, έχουν τα μισά του χρόνια. Έτσι. Γιατί θα σου πει ο Καβαλιέρε, αν είναι έτσι παιδιά, οκ, ελάτε εσείς στη βίλα να πάω εγώ να παίξω. Πάλι θα τα καταφέρω. Το αμφισβητεί κανείς ότι τα καταφέρει. Εγώ όχι. Και θα βγει ο Γκαλιάνη και θα λέει: έχουμε τρεις παίκτες μεγάλης κλάσης. Το Σίλβιο, τον Τιάγο Σίλβα και τον Ζλάταν. Τον πρώτο τον ανανεώσουμε σίγουρα και για τους άλλους δεν έχουμε καλή διάθεση. Έχουμε μια σχετικά καλή διάθεση. Ναι. Έτσι. Ναι. Όπως και δίποτε. Ερώτηση. Για να μην πέσουμε πάλι στην. Να μην κάνουμε άλλο πάλι την απλή διαπίστωση. Έλα μωρή UEFA επιτέλους, βάλε το goal line technology κτλ. Ναι. Και παρότι συνίσταται σε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου να ψάξετε στο ίντερνετ και να βρείτε το βιντεάκι με την αντίδραση ενός Νορβηγού φίλου της Λίβερπουλ στην περίφημη φάση, τέλος πάντων, την πιο πολύ συζητημένη του τελικού, ναι, η οποία είναι ένα βιντεάκι κάτι λιγότερο από 1 λεπτό, αλλά πραγματικά απολαυστικό. Το ερώτημα μου είναι: σε μια εποχή που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις το δίκαιο σου, ποια είναι αυτή η ποδοσφαιρική αρχή στην οποία θα πρέπει να προσφύγει ο Άντι Κάρολ? Δεν λέω η Λίβερπουλ γενικώς. Όχι. Λέω Άντι Κάρολ ειδικός. Για να πει ότι κύριοι, με λιδωρήσατε, με συκοφαντήσατε και δεν με αφήσατε να σας νικήσω, ενώ μπορούσα να το κάνω. Να σας σοφαρίσω έστω. Αλλά ας το πούμε να σας νικήσω, ναι, γιατί αν έβαζα και το 2 θα βάζω και το τρίτο μετά. Γιατί μου παίρνετε το man of the match, το οποίο μου ανήκει? Πού πρέπει να απευθυνθεί? Και έχει βάλει και την κολάρα πριν. Ναι, βέβαια. Κάτι, την κολάρα. Πού πρέπει λοιπόν να απευθυνθεί ο Άντι Κάρολ, ο οποίος θα έλεγε, να χρησιμοποιήσω ένα παλιό δημοσιογραφικό κλισέ, ο Άντι Κάρολ θα μπορούσε να πει στη συνέντευξη τύπου: κύριοι, αν πριν από 3 μήνες ερχόμουν εδώ και σας έλεγα ότι θα βάλω γκολ απέναντι στην Τζέλσι, τριπλάροντας στο χαλαρό, ακριβώς έξω από τη μικρή περιοχή, τον Τζον τον Ντέρι και θα τον ξάπλωνα. Τον Τζον τον Ντέρι. 2 φορές θα τον πήγαινα πέρα δόθε. Δεν θα με περνάγατε για τρελό, που λέει το αγαπημένο κλισέ. Θα του λέγαν: ναι, αγόρι μου, θα σε περνάγατε για τρελό. Λοιπόν, το έκανα. Ευκολάκι το έκανα, όχι το έκανα. Ναι. Εγώ δεν είμαι ούτε συνάμενος κουνάμενος ήμουν, έτσι. Μια φαφάπ. Τον Τέρι. Λοιπόν, γιατί μου παίρνετε το man of the match? Αυτή είναι η απάντηση. Ποιος δικαστής θα βγει? Σε ποιον δικαστή με θάρρος και παρησία πρέπει να πάει το αίτημά του? Πες μου. Δηλαδή τι ψάχνουμε τώρα? Πού ψάχνουμε? Τι ψάχνουμε? Πειθαρχικές επιτροπές? Ξέρω. ΚΑΣ. Μπορεί να υπάρχει ένα ΚΑΣ το οποίο να κάνει δίκες εξπρές για αυτά τα πράγματα? Δεν θα έπρεπε. Αλλά τι γίνεται τώρα, εν πάση περιπτώσει? Τι γίνεται? Μετά την αμβάξη από το ταμείο, τι γίνεται? Κατάλαβες τι γίνεται? Είσαι ο Άντι ο Κάρολ και τι βλέπεις τον Ντρογκμπά να πανηγυρίζει. Κυρίες, γιατί? Δεν είμαι ψηλός σαν κι αυτόν. Δεν έχω μακρύ μαλλί σαν κι αυτόν. Δεν είμαι λιγερός. Δεν μου πάνε περισσότερο τα κόκκινα από ότι τα μπλε σε αυτόν. Δεν έχω στεγνώσει τελείως. Έχουν μπει μέσα τα μήλα μου εδώ πέρα του προσώπου. Τα τσιγωματικά έχουν πεταχτεί. Έχω κάνει τα πάντα για να είμαι fit. Δεν εκτελώ σαν γνήσιος killer και αποθεώνομαι. Γιατί λοιπόν? Γιατί πρέπει να μοιραστούν οι κούπες στην Αγγλία? Γιατί να μην πάρει η Λίβερπουλ δεύτερη κούπα την ίδια χρονιά? Επειδή τι? Άρα ποια είναι η λογική, δηλαδή, επειδή πήρε η Chelsea αυτή δεν θα πάρει το τελικό της Champions League, θα πάρει η Bayern που δεν πήρε το πρωτάθλημα στη Σαλατιέρα στη Γερμανία. Τι λογική είναι αυτή? Να κάνουμε κλήρωση άμα είναι. Όπως γίνεται το Champions League που τη βγάζουν, να την προχωράνε την κλήρωση και να την πηγαίνουν μέχρι τέλους. Και να κάνουμε και κλήρωση για τα πρωταθλήματα και για τα κύπελα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τι να πω. Συγγνώμη κιόλας. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι θλιβερό. Δεν έχω τι να πω για αυτό το θέμα, λέγοντας για θλιβερό. Έχω δύο πράγματα θλιβερά. Το ένα είναι βεβαίως ο θάνατος του Ρασίδη Γεκινή. Ναι, είναι πολύ θλιβερό αυτό. Είναι πολύ θλιβερό αυτό και παρόλο που προσπαθείς να το ψάξω, είναι όντως συγκεχημένες οι πληροφορίες. Είναι πολύ συγκεχημένες. Δηλαδή το μόνο πράγμα στο οποίο συγκλίνουν είναι ότι μπορεί να πέθανε από βαθιά γεράματα. Όχι. Ότι είχε προβλήματα τα οποία είναι μάλλον ψυχολογικά. Τα οποία όμως είναι αδιευκρίνες στις φύσεις. Περιγράφεται δηλαδή πάρα πολύ γενικά. Και επειδή και ο ίδιος δεν μίλαγε καθόλου, ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή είχε οικογενειακά προβλήματα, είχε χωρισμό, είχε. Τι ακριβώς. Έπαιρνε φάρμακα, δεν γνωρίζει κανείς να πει με σιγουριά. Ότι γενικά είχε θέματα. Ο Ταύρος Καντούνα. Ναι, ρε εσύ. Αλλά είναι. Τέλος πάντων, ήταν στενάχωρο. Έτσι αλλιώς. Λοιπόν. Και στενάχωρο είναι αυτό το πράγμα το οποίο παθαίνει ο Ράιαν ο Μπάμπελ, για να φύγουμε από το ασύντονη Γεκινή που τον αγαπήσαμε και τον λατρέψαμε, και να πάμε στον Μπάμπελ που δεν τον αγαπήσαμε και τον λατρέψαμε βέβαια, αλλά έχει θέματα όταν κάθεται να γράψει στο Twitter. Δηλαδή χρειάζεται ταχύτητα από τον Τζόχο, πώς να σου πω. Θυμάστε την ιστορία παλιά πριν από μερικά χρόνια, το 2011 είχε φάει πρόστιμο 13.000 ευρώ, τότε στη Λίβερπουλ ακόμα, είχε βγάλει μια φωτογραφία του διαιτητή του Howard Webb με τη φανέλα της United. Λοιπόν, έπεσε καμπάνα στην Αγγλία. Έχει φύγει τώρα ο Μπάμπελ, έχει πάει στη Χόφενχάιμ, αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Χέρτα το Σαββάτο και βγαίνει και λέει: δεν ξέρω, μα ο διαιτητής είχε πάρει ναρκωτικά. Και η Επιτροπή της Γερμανικής Ομοσπονδίας πλέον ερευνά την υπόθεση και θα τον καμπανιάσει ιδεόντως. Οπότε ξέρεις, καλό είναι Μπάμπελ αγόρι μου, ας το Twitter. Μετά τους αγώνες, δηλαδή άσε να περνά 48 ώρες να ηρεμείς και βλέπουμε. Γενικώς αφήστε το Twitter μέχρι να, πώς να σου πω, μέχρι να αποφασίσει η Διεθνής Ομοσπονδία και όχι μόνο οι κατατόπους ομοσπονδίες. Εάν το παίρνουμε στα σοβαρά, πόσο το παίρνουμε στα σοβαρά και αν είναι τελικά να συνδεθεί με πλημεληματική ή ακόμα και ποινική δίωξη, για να ξέρουμε ότι γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα ο έτσι, έτσι λέει ο ένας, έτσι λέει ο άλλος, άλλοι δεν ασχολούνται καθόλου, ας πούμε, δεν πρέπει να ασχολούμαστε καθόλου για παράδειγμα. Π.χ. Στην Αγγλία ασχολούνται και κάνουν συστάσεις και εντάξει, είναι λίγο μυστήρια η κατάσταση. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό, αλλά βλέπετε ότι αν γράφεις βλακίες, το πιθανότερο είναι να βρεθείς βλεγμένος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στην τελευταία μας διαφημιστική διακοπή, ένα τραγούδι και μετά με τα δικά σας μηνύματα παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Στην πόλη οι οχτροί τις πόρτες πάσαν οι οχτροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα πήγαν στην πόλη αδέρφια πήραν οι οχτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί και εμείς φωνάζαμε τα σκοτεινά την τρίτη μέρα. Πήγαν στην πόλη οι οχτροί, σπάτια κρατούσαν οι οχτροί και εμείς τα πήραμε για φυλαχτά την άλλη μέρα. Στην πόλη οι οχτροί μοιράσαν δώρα, οι οχτροί και εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα. Πήγαν στην πόλη κρατούσαν δυο οι οχτροί και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια, και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club. Έχουμε τελικό στο 4.88, Ρέμς Μονακό 2-0. Άσος ήταν από το πρώτο ημίχρονο. Και πάμε να δούμε τι πράγματα μας λέτε. Θα μας επιτρέψετε, επειδή έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, αυτές δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Κώστας, το λέω πρίμα βίστα, να μην κάνουμε έτσι ιδιαίτερο πολιτικό σχολιασμό. Εγώ προσωπικά, γιατί αν πω αυτά που σκέφτομαι, αύριο δεν θα είμαι εδώ πέρα, οπότε καλύτερα να μην το, καλύτερα να το αποφύγουμε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε έχουμε και λέμε το εξής. Λέω και στην Ελέμπα του ΑΕΚ Παναθηναϊκός από την Αργεντίνη και τηλεόραση. Ο σπίκερ κάποια στιγμή είπε ότι ο Λίμπε είναι ο Μάρτιν Παλέρμο της Ελλάδας. Ποιον από τους δύο τιμάει παρομοίωση? Το σπίκερ. Μεγάλη παρομοίωση. Πολύ ωραίος. Πολύ καλά τα είπε. Τα είπε πάρα πολύ καλά. Και διότι ήταν, έφυγε και ξαναγύρισε, και για το στυλ τους αν θες, και για το σκοράρισμα. Πάρα πολύ ωραία παρομοίωση. Ο Ραούλος Εχέλες λέει: μπορεί να μην έχει το καλύτερο μαλλί για στόπερ στην Πρέμιερ, αλλά να ρίξει γονατιά στον Τίμιο Ιβάνοβιτς όπως αυτή του Τέρι στο Σάντσες ανεβάζει τον Νταβίτ Λουίς πολύ ψηλά. Ναι. Ναι. Μεγάλη αλήθεια, πάντα στα talent show, κυρίως του εξωτερικού, οι οντισιόν είναι καλύτερες από τις μετέπειτα εμφανίσεις. Οι εξαιρέσεις απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα, λέει ο Λόρδος Ήρων. Μάλιστα. Είναι αρκετά πιθανό αυτό που λες. Ο Ρούντολφ και αυτό που ρωτάει είναι τραυματίας, νομίζω. Ναι. Και αυτό δεν... 10 μέρες έξω. Δεν παίζεται. Καλά, εντάξει. Δεν είναι ότι ξέρεις, το συνηθίσαμε να είναι και μάχημος όλη τη χρονιά και ξαφνικά λέμε μα τι έγινε. Ο βασικός αναντικατάστατος. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Άντι Κάρολ λέει κάποιος προτείνει αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί να απευθυνθεί σε όσους ξέρουν μπάλα μεγάλων διαστάσεων. Π.χ. Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο κτλ. Εννοεί για να βρει το δίκιο του. Να. Δηλαδή να πάει σε εξίσου μπαλωμένους ποδοσφαιριστές με αυτόν. Συμπληρώνω εγώ, αν ερμηνεύω καλά. Ναι. Ο Βλάτι Τέβες λέει πόσο τιμή γνωστό μεγάλο δημοσιογράφο ο οποίος έγραψε χθες: τα ξένα ΜΜΕ θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ και τον υπάρχοντα δυτικό πολιτισμό λόγω της κυβερνησίας. Εντάξει, κάτι άλλο μάλλον ήθελα να γράψει, ήταν λίγο σε σύγχυση. Για το κοράκι, το προδότο, το βασίλογο, τον πραξικοπηματία να πείτε. Αυτόν που ακύρωσε το δέρμα του Άντι του Κάρολ. Yeah, όχι, δεν έχει σημασία αν πέρασε παρά τη γραμμή του γκολ. Δεν έχει σημασία αν πέρασε καν τη γραμμή του κέντρου. Να πεις ότι έχει άδικο. Μοθαδρός λέει το εξής: αφού δεν μας ψεκάζουν, τότε γιατί προχθές ένα αεροπλάνο διέκοψε ξαφνικά τα εισαγωγικά καυσαέρια του Λίνων και μετά από λίγα δεύτερα έβγαλε άλλα? Μήπως γιατί τέλειωσε το ένα δοχείο και το γύρισε στο δεύτερο? Τι μάει με σύλληκα πολιτεία αθλητικών ειδών που όταν του υπέδειξε ότι θα αγοράσω αυτή την μπάλα μπάσκετ η οποία γράφει πάνω με μεγάλα γράμματα USA, γύρισε στην υπάλληλο και την πρόσταξε με φωνή 4 «Μερουλά, δώσ' το παλικάρι την μπάλα που γράφει πάνω ούσα». Λέει ο γκόλιθερ. Ούσα. Ούσα ρε σε. Ούσα. Όταν ο Ολύμπια ήταν νέος, λέει ο Ζαουά των Χανίων, το 1-2, το συνδυασμό παιχτών δηλαδή, το έλεγαν 1-2 με λατινικά γράμματα. Μάλιστα. Γιορέντε και Οσβάλντο, γατάκια, ετοιμαστεί να ζεστάνετε πάγκο στο Euro. Υπογραφή Χωσέ το Τσε. Όπα. Μάλιστα. Έχεις πληροφορίες? Μάλιστα. Εγώ το Τσε τα λέει. Καλύτερα χαζί παρά νεοναζί. Αλλά εάν ο Γκόντζος είναι το περσινό γκολ του Ρούνι με τη City, εσείς είσαστε αυτό που έφαγα σε αγώνα 5x5. Ναι, διάολε, κατευθείαν από πλάγιο συμπαίκτη μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια. Σε μεγάλη παρέα πάντα κάποιον θα τον αποκαλούν τσίου. Λέει αυτός που γράφει ως Γκούντιονσεν με μακριμάνικο. Μάλιστα. Οκ. Και θέλω να πω τώρα που λέμε για Γκούντιονσεν, μεγάλη χαρά να το βλέπεις να επιστρέφει τέλος πάντων με όσα πέρασε. Μεγάλη χαρά, έστω και για όσα. Έστω και. Λοιπόν, ο Δονάλδιος Δάκιος μας έχει στείλει τις μεγάλες αλήθειες των video games που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Νούμερο 1. Είναι απολύτως φυσιολογικό να μπαίνει σε μια στροφή με 180. Νούμερο 2. Ο πρωταγωνιστής είναι ο πιο λιγομίλητος άνθρωπος του κόσμου, αλλά όταν μιλήσει θα πει την καλύτερη ατάκα. 3. Ο Βίντρα δεν πρόκειται να βάλει γκολ με ανάποδο ψαλίδι ποτέ. 4. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού, κάτι που οι developers δεν το έχουν διαβάσει προφανώς. Παρόλα αυτά, όταν εμφανίζονται οι γυναίκες, είναι όλες φουσκουνάτες. Και πέμπτον, ένα επίπεδο φωτιάς συνορεύει πάντα με ένα επίπεδο πάγου. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, είναι η αλήθεια. 5 στα 5, αλλά φίλοι που ακροατές έτσι που έχουν αρκετή εμπειρία, ενδεχομένως να μπορούν να το κάνουν. Ο Obi-Wan Mikkel λέει το εξής: ο Ferguson έφαγε 6 γκολ από τη μεγάλη αντίπαλο και έμεινε στην ομάδα. Ο Wenger έφαγε 8 από τον προαναφερθέντα και έμεινε στην ομάδα. Ο Guardiola έφαγε γκολ από τον Torres και αποχώρησε. Ναι. Είναι και αυτή μια, πώς να πω, κάποιος λέει να πάει ο Κάρολ εκεί που παίζουν μπάλα μεγάλων διαστάσεων, δηλαδή σε καμιά παραλία με εκείνες τις πολύχρωμες και φουσκωτές μπάλες. Μάλιστα. Δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα, θέλω να σας πω, γιατί θα είναι το καλοκαίρι στην Πολωνία και στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι. Και να μην το ξεχνάμε. Καταλάβατε, διότι ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να κάνει, γιατί οι πολύτιμες υπηρεσίες του θα τεθούν στη διάθεση των λιονταριών. Γιατί πού πας χωρίς τον βασιλιά της ζούγκλας? Πουθενά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες διεθνών παιχτών, λέει ο Φέλιξ Αμπουάγκουε παρασχέμπρε. Αυτοί που τραγουδούν τον ύμνο της Εθνικής και αυτοί που δεν τραγουδούν. Εγώ θα βάλω και μια υποκατηγορία εδώ πέρα. Ότι πάντα κοιτάω με μεγαλύτερη προσοχή αν οι naturalize παίχτες το τραγουδάνε ή όχι. Ναι, βέβαια. Πάντα εκεί. Όχι πάντα. Μόνο στις χώρες μας. Ναι, γενικότερα ναι. Κοιτάμε και λέμε τώρα, ας πούμε, αυτός εδώ πέρα ο naturalize το τραγουδάει, το έχει μάθει. Και υπάρχουν και κανένας δύο για τους οποίους ξέρουμε τι γίνεται και έχουν γίνει και θέμα. Για παράδειγμα, ότι ο Καμορανέζη δεν τραγουδάει το όνομα της Εθνικής Ιταλίας ποτέ. Ενώ αντίθετα, ο Σέρχιο Ράμος τραγουδάει καμαρωτός, κορδωτός και με το κεφάλι ψηλά. Αν τον έχεις προσέξει, το Σέρχιο Ράμος είναι ο πιο επιμελής στον ύμνο. Α, δεν είναι naturalize όμως. Άλλο λέω. Ναι. Ότι είναι από αυτούς το παιδί μου που ξέρεις ότι αν είναι κονιόρδος και αν είμαι δίπλα και ξέρω εγώ είναι δίπλα κανένα που έχει ξεχάσει, θα ακούσει από το Σέρχιο Ράμος και θα πάρει παλμό. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Το να κάνει λέει ανανέωση η Μίλαν είναι σαν τον έκοντα με τους Ναζί και τους αιχμαλώτους που λέει σήμερα θα αλλάξετε σόβρακα, εσύ θα πάρεις αυτονού, εσύ αυτονού κτλ. Γιατί? Το να κάνει ανανέωση η Μίλαν. Γιατί είναι σαν το ανέκδοτο ακριβώς. Γιατί η ανανέωση θα γίνει ξέσταν αυτό. Θα πάρει ο Ζέντορ τη φανέλα του Πίπο, ο Πίπο τη φανέλα του Ζαμπρότα. Ότι είναι αναγύρανση ή ότι δεν έρχονται παίκτες ουσιαστικά. Όχι, ότι δεν υπάρχει διάδειο ότι μεταξύ τους κάνουν την ανανέωση. Δηλαδή, ανανέωση κιτάρων θα κάνουν κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι κακό. Ναι, θα πάρουν καμιά αντιγυραντική κρέμα, θα κάνουν κάνα μπότοξ. Δηλαδή, ανανέωση στη Μίλαν προφανώς είναι θέμα πλαστικού χειρουργού. Ναι. Ένα baby lift. Αυτό δηλαδή, ότι τι έγινε, παιδιά, κάναμε ανανέωση στην ομάδα. 10 χρόνια νεότεροι όλοι, αλλά ίδιοι. Ο Κίστιτζερ λέει επίσης ότι στην Καραϊβική βγάζουν τέτοια ονόματα, για το Ούσα που λέγαμε πριν, και μας λέει ότι υπάρχει μια καταπληκτική περουβιανή ταινία ονόματι Μαδεϊνούσα από το Made in USA. Ναι. Λέγαμε στον λιονταριών ο Τόρες, Βαϊμάκη, η άκρη είναι τα λιοντάρια. Οι Ισπανοί είναι οι ταύροι. Ναι, για τον Άντι Κάρολ λέγαμε, το λιοντάρι. Πώς πήγες στον Τόρες εσύ? Καταλαβαίνω ότι μπερδεύεσαι με τους Γκολεαδόρ, αλλά έλεγα για τον Άντι Κάρολ δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Το αρχιλιοντάρι. Γιατί θα είναι με την Εθνική Αγγλίας. Έτσι. Κάποιος αναρωτιέται τι μάει τους προπονητές που σε παιχνίδια με τρελή βροχή κάθονται στο ξέφοντο και λούζονται σαν συμπαράσταση στους συμπαίκτες, στους παίκτες τους. Είναι καραγκιουζηλίκοι. Εγώ πιστεύω τους τιμάει. Ναι, και εγώ νομίζω. Καραγκιουζηλίκη γιατί να είναι, δηλαδή άμα ήταν στεγνός θα του λέγανε γιατί είσαι στεγνός. Και απλώς παίρνουν παραπάνω πόντους όταν είναι με κοστούμι και όχι με τη φόρμα της ομάδας. Έτσι το κοστούμι γράφει πολύ περισσότερο το νερό, όπως καταλαβαίνετε, και βαραίνει. Ενώ εντάξει, αν φοράς φόρμα και ψηλό αντιαναμικό ας πούμε από πάνω της ομάδας, εντάξει δεν... Θα πει ο Ισπανικός Εθνικός Ύμνος δεν έχει στίχους, τι τραγουδάει ο Ράμος? Εγώ τον ύμνο της Ρεάλ. Κάτι τραγουδάει, αν προσέξετε το κάτι τραγουδάει ο Ράμος. Είναι κονιόρδος, ψηλά το στήθος, ψηλά το κεφάλι, φάτσα εθνικής παλιγενεσίας, ας πούμε, ισπανικής παλιγενεσίας, και κάτι μουρμουράει, κάτι λέει. Δεν ξέρω τι τραγουδάει, μπορεί να τραγουδάει, ξέρω εγώ, κανένα τραγούδι της Ριάννα. Κάτι λέει όμως. Μπορεί να απαριθμεί, ξέρω εγώ, τις γκόμενες που θρυλείται ότι κέρασε ο τέτοιος, ο βασιλιάς του. Διάβασα ένα πολύ ωραίο τώρα που γίνεται ιστορία με το σαφάρι. Με το βασιλιά της Ισπανίας που βγήκε ένα υπέροχο ποσό στο σαφάρι, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα τρομακτικό νούμερο κερασμάτων του βασιλιά. Ναι, έγινε σκανδαλάκια εκεί πέρα. Για το οποίο καμαρώνουν οι Ισπανοί. Δηλαδή, okay, ας πούμε, το σαφάρι μας τύχησε πολλά, αλλά να σου πω κάτι, ο βασιλιάς εδώ πέρα κερνάει, έτσι. Δεν είναι τώρα κανένας. Μπορεί ο Σέρχιο Ράμος να μετράει πόσες φορές καλύτερος νομίζω ότι είναι από τον Πέπε. Μετά 1, 2, 3 μέχρι όπου φτάσει. Ναι. Δεν τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας υπολογίζοντας το πόσο πρέπει να γράψουμε για να περάσουμε το μάθημα παρά διαβάζοντας. Μεγάλη αλήθεια. Από το Δανάλη Δεδάκιο και πάλι. Όταν αναφέρουμε ήδη δεινοσαύρων, αναφέρουμε πάντα πρώτο τον τυρανόσαυρο. Ναι. Είναι αλήθεια. Η Εθνική Γερμανία σπάει στο Euro με επίθεση 2 Πολωνούς και 2 Βραζιλιάνους. Είμαστε λίγο πίσω τελικά σαν χώρα. Τσίπρα τρέλανε μας. Μάλιστα. Για τα εκλογικά, για σήμερα τουλάχιστον, το μοναδικό που μπορώ να πω είναι τιμή και δόξα στον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος υπερδιπλασίασε τα ποσοστά του. Από τις 18.296 ψήφους του 2009 πήρε 38.439 ψήφους πανελλαδικά, ποσοστό 0,61% και κατατάχθηκε 17ος μεταξύ 32 κομμάτων. Τιμή και δόξα. Όπως και παρότι δεν υπάρχει καμία δική μας σχέση, τιμή και δόξα που με κάποιον περίεργο καραμπολικό τρόπο ένας από τους ανθρώπους που ήταν στην αρχική τριάδα του Fight Lab θα είναι στη Βουλή. Παύλος Κοντογιαννίδης. Και πολλά συγχαρητήρια από μας. Μου λέει κάποιος, ορίστε. Λέει κάποιος, δεν ξέρω, αλλά εγώ το στηρίζω. Και όμως λέει ο ισπανικός ύμνος έχει στίχους. Έχει. Πάμε κόντρα εγώ και εσείς αυτός που λένε δεν έχει στίχους. Ορίστε. Ο Μπατίστα το τραγούδι τον ελληνικό τον ύμνο. Να ρωτήσουμε τον Γιώργη. Ναι. Κάποιος λέει και ενδεχομένως πολύ σωστά ότι μπορεί ο Ράμος να βλέπει την μπάλα από το πέναλτί του, να την ψάχνει, την βάζει ψηλά. Ναι. Ναι, ναι, διάολε. Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Ο Γιωφίρ Τσάρτας λέει: ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ράμος τραγουδάει τις τελευταίες επιτυχίες της Ριάννα για πικάρισμα του Πικέ. Πεχτούρι Κάρολ. Παραλίγο να το πάρεις μόνος σου. Ο Obi-Wan Mikel λέει το εξής. Γιατί η Beyoncé είναι Σαλονικιά? Επειδή δεν ήταν Αθηναία θα ήταν Beyoncé. Καλό, αλλά αν ο κόσμος ήταν το χαμένο παύλα ακυρωμένο γκολ του Κάρολ, εσείς θα έστειλε τον γκολ που μακέρωσε το μάνατζερ στον τελικό Τσουλού που ήταν από κανονική θέση. Μάλιστα. Μάλιστα. Φασισμός! Ναι. Ιταλία, Γιούβε, Αγγλία, City, Γερμανία, Ντόρτμουντ, Τσουλού, Μπάγκερν, Τσέλσι, Παπαρίγα, έρχεται η αλλαγή. Απολυτικό παύλα ποδοσφαιρικό μήνυμα. Τελείως. Άκουσα ότι η μέρα θα πάρει το Ροκμπάρα, σκέφτεται να αφήσει 2 χρόνια δανεικό στην Τζέμα για να ψηθεί. Πλάκα-πλάκα τώρα, χωρίς κανένα αστείο. Αν ο Ροκμπάρα τελικά φύγει από την Τζέλσι. Ξεχνάμε εκείνες και ιστορίες. Αν βάλει κανείς ότι μπορεί να του κάνει πρόταση Μίλαν. Εγώ το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Ναι. Είναι η παίκτης ο οποίος στοχεύει με τρέλα. Αλλά νομίζω ότι αν φύγει, σου λέει στόχευση θα είναι για Κίνα ή για Ρωσία. Ψήσουν, θα το ψήσουν. Α, τώρα που λέω για Ρωσία, συγγνώμη, ναι. Ξέρεις να σου το πω. Λοιπόν, 3,5 λεπτά αγνής αυθεντικής μουσικής καβλάντας. Ναι. Ψάξτε και βρείτε ένα μεγάλο ραπ τραγούδι ενός Ρώσου, Νταγκεστανού, δεν ξέρω τι είναι, μπας ακριβώς, το οποίο είναι γραμμένο για την Ανζή και στο οποίο συμμετέχουν και οι παίκτες μέσα στο βίντεο κλιπ. Με φανέλες, Ρομπέρτο Κάρλος, ο Ετώ, ο οποίος ραπάρει και τέτοια, ο Ζιρκόφ, θα ψάχνει να το βρείτε. Ανζή Μαχάτσκαλα ραπ. Κάπως αλλιώς λέγεται και έχει ρωσική ονομασία, αλλά ψάχτε και θα το βρείτε. Μάλιστα. Εντάξει. Ανέκδοτο. Ανέκδοτο. Ραπάρει καλά ο Ρουμπέρτου. Με αυτός με διάφορα. Δεν ακούγονται γιατί νομίζω επειδή ραπάρει ρωσικά δεν μπορούν να ακούγονται και λένε κάτι δικά τους, αλλά στις κινήσεις και στην υποστήριξη είναι καλή. Είναι καλή, το έχουν. Ναι. Έχω ότι υπάρχουν 3 ειδών coach που ταλαιπωρούνται από τις συνθήκες. Οι τύπου Σαφ με το αδιάβροχο, οι τύπου Ντελμπόσκε που μένουν πάντα πίσω από κάτω από τον πάγκο και οι τύπου Καμάτσο με την Κρήτη ζωγραφισμένη στη μασχάλη. Την Κρήτη. Ο Φελίπε ξεκουτινιώνει αφού η United είχε πάρει Χένρι Κλάρσον στα τελειώματα. Γιατί να μην πάρει και Ντρογκμπά να τον αφήσει η Chelsea, διάολε. Δεν θα πάει στη United πια από την Chelsea, αλλά στη Μίλαν πάει άκοπα. Εγώ εκεί θα βάζω τα λεφτά μου. Να. Κατά τη διάρκεια του σεξ. Συγγνώμη, και με τόσες θερμίδες όσες θα καίγαμε αν τρέχαμε για 5 χιλιόμετρα. Ποιος διάολο μπορεί να τρέξει 5 χιλιόμετρα σε 60 δευτερόλεπτα? Ο ισπανικός εθνικός ύμνος έχει ανεπίσημους στίχους, αλλά οι άλλες εθνότητες, Βάσκοι, Καταλανοί κλπ. Το θεωρούν πολύ καστιγιάνικο, έτσι καθιερώθηκε χωρίς στίχους λόγω αντιδράσεων. Να για τραγουδάει ο Σέρχιο Ράμος. Ορίστε. Ορίστε. Πώς πάνε οι άλλοι της Μπαρτσελώνα και μιλάνε καταλανικά συνέντευξη τύπου, και ο Σέρχιο Ράμος τραγουδάει την καστιγιάνικη εκδοχή του εθνικού ύμνου. Δεν κατάλαβα. Ορίστε, λύθηκε το μυστήριο. Υπήρχε επί Φράγκο εκδοχή του ύμνου με λόγια. Καστιγιάννη και εκδοχή είναι αυτή. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι περισσότερο κατακτητό από αυτό που πάνε άλλοι και μιλάνε καταλανικά συνέντευξη τύπου. Καταλάβαμε. Σας παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό εγώ τον έχω δει να τραγουδάει λεβέντικα. Ό,τι πάρει 10 ευρώ λέει το εξής. Πόσο τιμά τον παππού μου, ο οποίος αντί να πει μας έπριξαν με αυτό το Amber Alert, είπε μας έπριξαν όλη μέρα με τον Bear Alter. Ο Σκόνικα Γκέργελ να γίνω μαζί σου λέει ψόφος στις 15 πόντες γόβες στις οκομοσίες φοιτητριών στις πολυτεχνικές σχολές. Χάθηκε μάνα μου να τις φορέσει και στο μάθημα να φτιαχτούμε κι εμείς λιγάκι παραπάνω. Άρα όχι ψόφος, αλλά περισσότερο θέση, δεν είσαι καθόλου ψόφος. Ναι. Στη Μαρσέη είναι θεός ο Ντρογκμπά, επειδή ο Ρεμί θα φύγει θα ψάχνουν επιθετικό, λέει ο Γκέσιτζερ. Βρεντάξε, λέω ότι θα του κάνει σίγουρα πρόταση Μίλαν. Είναι ηλικιακά στο target group που θέλει. Διάλεγε κάποιος, έχω πάει σε σκυλάδικο, στο οποίο έχω ακούσει την Αιδώνα τραγουδά το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Σέρχιο, συνέχισε να τραγουδά στον ισπανικό ύμνο καθώς ψάχνει την μπάλα στο κέντρο της Μαδρίτης. Κάποιος λέει, οι Έλληνες σαν τα ταμπών βρίσκονται στο πιο όμορφο σημείο τη χειρότερη περίοδο. Εντάξει, ναι, οκ. Τώρα, σήμερα τα κράκερ που θες να αλλάξει 9,5 ντολμάδες. Όχι, δεν είναι πιασμένο, εντάξει, αν θες. Δοκίμασέ το λίγο και δες πως θα πάει, ρε παιδί μου. Στη χειρότερη. Ναι. Ναι, παιδιά, εντάξει, ότι τα... ότι όλα τα ρολόγια στις διεθνείς δείχνουν και 10, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά. Εσύ που σου μένω σε Αφελικής Επιτροπής 9 το πρωί σκάει μύτη ωραίος μπανιαρισμένος, φεσκοξυρισμένο, με σύλληξη να ψηφίσει. Πες μας και τι έγινε μετά, εν πάση περιπτώσει, γιατί φαίνεται ενδιαφέρον. Α, και πάνω... Όπως είναι ενδιαφέρον, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Στο εκλογικό κέντρο που πήγα εγώ, η δικαστική αντιπρόσωπος έλειψε 2 φορές γιατί είχε κάποια δουλειά ενώ σχετική με εκλογές, όπως μας είπανε. Λοιπόν, εκεί περίμενε ο κόσμος στο συγκεκριμένο τι δυνατή. Δηλαδή έφυγε κάνα 20 λεπτό, γύρισε και μετά την ώρα που πήγα εγώ ήταν η φάση που είχε ξαναφύγει. Α. Και λες, παιδιά, όλε, τι δουλειά μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ας πούμε, στις εκλογές που είναι σε εκλογικό κέντρο και έχει ουρά 15 άτομα απ' έξω να ψηφίσουν. Δηλαδή, τι δουλειά άλλη σχετική με εκλογές μπορεί να έχει και να μην είναι εκεί για να ψηφίζει ο κόσμος. Άραγε. Εκτός εγώ, αν λέμε δουλειά σχετική με εκλογές, εγώ λέμε το κόψιμο. Αν είναι το κόψιμο, να πούμε είναι κόψιμο, αδερφέ. Δηλαδή, η ανθρώπινη ανάγκη είναι πάμε πάσο. Να περιμένουμε και άλλα 10 λεπτά. Εντάξει, μπορεί να ήταν αυτό και δεν το είπε για λόγους τάκτ. Δεν μου φάνηκε όταν ήρθε ότι εξής, ο άνθρωπος που έρχεται από κόψιμο είναι κάπως. Ανακουφισμένος ή ζορισμένος? Είναι ανακουφισμένος, αναψυχοκινισμένος και έχει μια περίεργη, ξέρω εγώ, ηρεμία στο πρόσωπο. Αλλά έχουν μείνει ακόμα, έχει μείνει ένταση στον πρόσωπο της καταιγίδας που πέρασε. Πάντως, επειδή είπες πριν αυτό, με τιμή και δόξα στον κύριο Χαράλαμπο Μητσόγλου, ο οποίος είναι 111 ετών και πήγε και ψήφισε κανονικότατα στο εκλογικό κέντρο Νυμφόπετρας του Δήμου Βόλβες. 111 ετών. Μπράβο του. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, μεταξύ μα γενικώς ψάχνεις να πεις, ξέρω εγώ, λες, ρε παιδί μου, και στα μιλάς για τις εκλογές, άντε πόσες φορές μιλάς στη ζωή σου, ρε, εσύ, πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις, ξέρω, 15 φορές. Να ψηφίσεις από τα 20 μέχρι τα 80, τώρα λέμε μέσο όρο 15 φορές, μια φορά κάθε 4 χρόνια. Εδώ πέρα το όριο έχει ανέβει. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Διώχνεις Τιάγο Σίλβα, παίρνεις Τέρι, διώχνεις Πάτο, παίρνεις Ντρογκμπά, Πίρλο και Μαλντίνι πίσω και αυτή λέγεται ανανέωση άμπαλη. Εγώ δέχομαι. Μάλιστα. Εγώ δέχομαι. Λοιπόν, έχουμε τελική ενημέρωση για τον ύμνο, για να κλείσουμε. Ότι μετά το 1978 οι στίχοι καταργήθηκαν διότι δεν συμφωνούσαν με το ισχύον καθεστώς, φαντάζομαι, πλέον. Να. Κάποιος λέει, αν φύγει ο Ρεμί να πάρουν το Ρεμί Γκαγιάρ. Ναι. Οκ. Μια χαρά. Σε διστρή, παιδιά, συγγνώμη, πολλά μηνύματα μισά. Μπορεί να κόσουμε βαλέ, ρε Βαϊμάκη. Μπορείτε. Μπορεί να κόσουμε βαλέ, λέει. Άκοπα και άφοβα. Εντάξει. Επίσης λέει ότι αν δεν έπαιζε κόψιμο και το εκλογικό τμήμα ήταν σε όροφο, ανεβοκατέβαινε για να βοηθήσει να ψηφίσουν παππούδες και γυναίκες και λοιπά. Ήταν σε όροφο, αλλά δεν ανεβοκατέβαινε γι' αυτό. Όχι, σίγουρα. Ίσα-ίσα παππούδες και γιαγιάδες αναγκάστηκαν να ανεβοκατεύουν 2 φορές διότι έλειπε η συγκεκριμένη κυρία. Ξεχάσατε να πείτε ότι μόνο στην Ελλάδα δικαστικοί αντιπρόσωποι παίρνουν 1.500 ευρουλάκια σε 12 ώρες. Ναι, δεν το γνώριζα το ποσό αυτό. Οκ. Λοιπόν, έχουμε τον ύμνο εδώ πέρα, ένα απόσπασμα του ύμνου του Ισπανικού. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Το είδα και εγώ. Λοιπόν, να πούμε τα τελικά, τα υπόλοιπα. 489 Χιμπέρνενταν Φέρμπιν 4-0 Άσους από ημίχρονο, 490 Blackburn Wigan 0-1 Χ το ημίχρονο, 491 Ρεν Μομπελιέ 0-2 διπλό από ημίχρονο και 492 Τωρίνο Πάντοβα 3-1 Άσος από ημίχρονο. Ο Δημήτρης από Νέας Μήνη λέει, καλησπέρα. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος μπορεί να πάει αυτοπροσώπως σε άτομο το οποίο δεν μπορεί να προσέλθει να ψηφίσει. Ναι, συμπληρώνω εγώ, αλλά όχι την ώρα αιχμής. Δηλαδή δεν είναι λογικό την ώρα που είναι μαζεμένος κόσμος απ' έξω, που είναι, ξέρω εγώ, 1 το μεσημέρι, 12, αναλόγως τι ώρα γίνεται το χαμός, να σηκωθεί και να φύγει. Ναι. Υπάρχουν και ώρες που είναι πιο χαλαρές για να μπορείς να κάνει τις επισκέψεις αυτές σε ανθρώπους που δεν μπορούν Σωστό. Να πάνε. Αν πρέπει να πάει εκεί. Σωστό. Λοιπόν. Και με αυτό νομίζω την ώρα να σας αφήσουμε. Ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάκι Μπουλή για τη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Το Σταύρο Χονδροφήμου για την οργάνωση και μέλα παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή, την ακρόαση και την κατανόηση της σημερινής σιωπής μας. Ακολουθεί Κώστας Τσετζόγλου 12 με 2 και το Fight Lab θα είναι εδώ αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.